μπανάνες και άλλη πορτοκάλια αντιστέκονται στα ΜΑΤ. Γιάννη, πάρ' την παγκούρα! Οι αστυνομικοί αποθούν τους αγρότες στη λεωφόρα Αμαλίας. Μπροστά από τον άγνωστο στρατιώτη, ένας αγρότης τραυματίζεται στο μέτωπο από γκλόπ αστυνομικού. Οι αγρότες χτυπούν τις ασπίδες των αστυνομικών και τους αποδοκιμάζουν. Βλέποντας βουλευτές να βγαίνουν από τη Βουλή, εξοργίζονται. Αρχίζουν να κλωτσούν τα κυκλειδώματα και τότε οι δυνάμεις των ΜΑΤ τους επιτίθενται ξανά. Κάποιοι πιο ψύχραιμοι προσπαθούν να ηρεμήσουν τους αγρότες. Η ένταση ξεκινά όταν αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν φτάσει από νωρίς το πρωί στην Αθήνα διαμαρτυρώμενοι για τον ενιαίο φόρο ακινήτων που επιβάλλεται πλέον και στα χωράφια τους. Οι αγρότες της Κρήτης για να εκτονώσουν την κατάσταση κερνούν τσικουδιά τα ΜΑΤ. Σας παρακαλώ, μας προσβάλλετε. Πάρτε τα πηγαίνετε στο Σαμαρά. Αντιπροσωπεία των αγροτών κατάφερε να συναντηθεί τελικά με βουλευτές, αλλά και με τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λήξεις πρόθεσμες οφειλές που απειλεί να πνίξει όλους όσοι χρωστούν στο δημόσιο. Σύμφωνα με τη διάταξη, λοιπόν, η οποία πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων και στη Βουλή, τα χρέη θα επιβαρύνουν.